Ακούτε τα podcast του 902.gr. 21 μέρες μετά τα Τέμπη. Η επιχείρηση συγκάλυψης του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος έχει μπει σε νέα φάση. Στη φάση που τα κόμματα που ευθύνονται γι' αυτό εντείνουν την προπαγάνδα για να ενισχύσουν το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους. Και ξέρετε, δεν το κάνουν μόνο για να σώσουν το τομάρι τους, αλλά για κάτι πιο σημαντικό. Για να βγάλουν λάδι το σύστημα και το πολιτικό πλαίσιο που οδηγεί σε τέτοια εγκλήματα. Αυτή τη φορά όμως είναι κομματάκι πιο δύσκολο για όλους αυτούς να περάσουν την προπαγάνδα τους. Βλέπετε, έχουν προηγηθεί τεράστιες λαϊκές διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα που δείχνουν τον ένοχο ξεκάθαρα, με συνθήματα που δεν επιδέχονται ερμηνεών. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι επιμένουν και τολμούν να διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων. Πάμε όμως να το πάρουμε από την αρχή. Πραγματικά είναι δύσκολο να διανοηθείς το μέγεθος της υποκρισίας τους. Ο Μητσοτάκης, χωρίς ίχνος τσίπας, μίλησε για θυσία. Ο Μητσοτάκης, μιλώντας στον πρώην αρχηγό του ποταμιού που ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε το ένα ψέμα πάνω στο άλλο, μόνο και μόνο για να θωώσει τους πραγματικούς ενόχους, ομολογώντας ότι θα συνεχίσει και θα επιταχύνει την πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών. Πιο πριν, έχεις δει το γιαπί που επισκέφτηκε ο Τσίπρας και σκέφτεσαι ότι με αυτό το γιαπί μοιάζει ακριβώς η πολιτική που εφάρμοσαν σε συνέχειες οι κυβερνήσεις. Είναι αδιανόητο ακόμα και να σκεφτείς ότι μπορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μόλις λίγες μέρες μετά τα Τέμπη, να εμφανίζονται στη Βουλή για να κάνουν το προεκλογικό τους κομμάτι. Τι είπε λοιπόν ο Καραμαλής, ο Σπίρτζης, ο Γεραπετρίτης και ο Παπάς? Τι συμπέρασμα ήθελαν να βγάλει ο κόσμος από την οκτάωρη συζήτηση κατά την οποία προσέβαλαν κατ' επανάληψη τους νεκρούς και τις οικογένειές τους? Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει. Δεύτερον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φταίει. Τρίτον, ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ φταίει. Έτσι, όλοι τους έδειχναν το ανθρώπινο λάθος για να συγκαλύψουν την πραγματική αιτία, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοποίηση των μεταφορών. Κουβαλήσανε και καμιά δεκαριά ντοσιέ ο καθένας και αντάλλασαν έγγραφα για να αποδείξουν την αθωότητά τους. 17% παρέλαβα, 35% έδωσα. 60% πήρες, 60% έδωσες. Αυτό ήταν το ρεσιτάλ της ντροπής από εκείνους που είναι συνυπεύθυνοι για το έγκλημα. Τα επιτελεία τους φοβούνται. Και φοβούνται γιατί κόντρα σε όλα αυτά που προσπαθούν να μας πλασάρουν υπάρχει η πραγματικότητα. Εκεί που συγκεντρώνονται εκατομμύρια λαού και το σύνθημα που κυριαρχεί και θα κυριαρχεί είναι το «ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους». Γι' αυτό λοιπόν τα επιτελεία τους κάνουν τεράστια προσπάθεια να ερμηνεύσουν αυτές τις συγκλονιστικές κινητοποίησεις όπως θέλουν, για την ακρίβεια να τους φορέσουν ό,τι καπέλο θέλουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, εμφανίζει ως αίτημα των κινητοποίησεων τη συνέχεια της πολιτικής της απελευθέρωσης των μεταφορών. Γιατί αν στην πρώτη πρόταση ο Πρωθυπουργός λέει «ποτέ ξανά Τέμπη», όλα τα υπόλοιπα που λέει επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τη συνέχεια της ίδιας πολιτικής που οδήγησε στα Τέμπη. Της πολιτικής που αντιμετωπίζει ως κόστος την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στους σιδηροδρόμους και όχι μόνο. Η παλιά Ελλάδα, την οποία μέμφεται κάθε τρεις και λίγο Μητσοτάκης, είναι η Ελλάδα που έχτισαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Είναι η Ελλάδα παράδεισος για τους λίγους και κόλαση για το λαό της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέρος αυτής της παλιάς Ελλάδας. Και αν η Νέα Δημοκρατία πάει να φορέσει στις κινητοποίησεις το δικό της καπέλο, το ίδιο βέβαια επιχειρεί να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την ημέρα της τραγωδίας στα Τέμπη, όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην εγκληματική, διαχρονική υποβάθμιση των μεταφορών από όλες τις κυβερνήσεις. Και όλοι τους, εκτός από το ΚΚΕ, προσπαθούν να κάνουν ότι δεν βλέπουν τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Οι κινητοποίησεις του λαού και της νεολαίας φωνάζουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία και το φωνάζουν γιατί έτσι είναι. Γιατί ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συνεχίστηκε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο ΣΥΡΙΖΑ για να ολοκληρώσει την εξαγορά της Τρενοσέ, την παρέδωσε το 2019 στη Νέα Δημοκρατία και τώρα περιμένει στην επόμενη στροφή. Σε όλη αυτή την πορεία, τα κριτήρια έμειναν αναλύωτα. Από τη μία, το πώς θα διασφαλίσουν κέρδη για εταιρείες επενδυτές, και από την άλλη, πώς θα ελαφρυνθεί το κράτος από κόστη. Γιατί έτσι μετριούνται όλα σήμερα. Γιατί έτσι διαμορφώνεται η πολιτική των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ πασχίζει, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία είναι η αλήθεια, να φορέσει στις κινητοποίησεις του λαού ένα στενό αντικυβερνητικό κουστούμι, παρότι άλλα αιτήματα κυριαρχούν. Αλλά έτσι είναι. Ό,τι δεν ελέγχει ο ΣΥΡΙΖΑ,
επιχειρεί να το καπηλευτεί για μικροκομματικούς λόγους, ακόμα και αν οι κινητοποίησεις τον κατατάσσουν στους ενόχους. Άλλοι, υπερκομματικοί τάχα, εμφανίζονται σε εκπομπές με ύφος χιλίων καρδιναλίων και βάλε και προσπαθούν κι αυτοί να ερμηνεύσουν τις κινητοποίησεις. Ορισμένοι πονηροί μιλάνε με δέος για τις ακιδεμόνευτες, όπως τις λένε οι κινητοποίησεις. Προφανώς, τις κινητοποίησεις δεν τις κυδεμονεύουν οι δυνάμεις του συστήματος και τα κόμματα που έφεραν την κατάσταση στο ως εδώ. Όμως, βγάζει μάτι η προσπάθεια να εξαφανιστούν από τις διάφορες περισπούδαστες αναλύσεις οι διοργανωτές των κινητοποίησεων. Δηλαδή, τα εργατικά συνδικάτα, οι ομοσπονδίες εργαζομένων, τα εργατικά κέντρα, οι φορείς των μαθητών και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να πραγματοποιηθεί πανελλαδική απεργία μέσα σε διάστημα 2 ημερών, χωρίς να υπάρχουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που μπήκαν μπροστά. Και μάλιστα με τη θλιβερή ηγεσία της ΓΕΣΕ να μην παίρνει απεργιακή απόφαση. Θα μπορούσε να υπάρχει κύμα καταλήψεων σε σχολεία, πανεπιστήμια, κινητοποίηση σε ΙΕΚ, κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, αν δεν υπήρχαν πρωτοπόρες δυνάμεις να το πάρουν πάνω τους. Ένα άλλο που βγάζει μάτι είναι η προσπάθεια να θαυτούν τα συνθήματα των κινητοποίησεων. Μιλούν στο όνομα των κινητοποίησεων πολλοί. Αναλυτές, δημοσιογράφοι, influencers, διάφοροι ειδικοί, με σκοπό όμως να κρύψουν το τι ζητάνε και τι φωνάζουν όσοι κινητοποιούνται. Δεν είδανε ούτε το σύνθημα «Ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους», ούτε τα αιτήματα για σύγχρονες ασφαλείς φτηνές μαζικές μεταφορές. Μάλιστα, κάποιες περσόνες τρόφιμοι επιχειρηματικών συμφερόντων θύχτηκαν κιόλας γιατί άκουσαν λένε συνθήματα ενάντια στο κεφάλαιο. Τι λέτε ρε παιδιά. Άλλοι, πιο γνώστες, μιλάνε για υποκινούμενες κινητοποίησεις δείχνοντας προς το κουκουέ και την ΚΝΕ. Ότι τι δηλαδή. Περίμεναν στις κινητοποίησεις να πρωτοστατούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μήπως του ΠΑΣΟΚ ή μήπως τα ψηφιακά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλάκα είναι ότι ορισμένοι το λένε ως μομφή στο κουκουέ. Και βέβαια εννοείται ότι τα μέλη και οι φίλοι του κουκουέ και της ΚΝΕ μπήκαν μπροστά για να οργανωθεί πάλι και διεκδίκηση, για να γίνουν τα κεριά της θλίψης των πρώτων ημερών σπίθες για οργανωμένο αγώνα που οδήγησαν στις μεγαλύτερες κινητοποίησεις της τελευταίας δεκαετίας. Και αυτό μας γεμίζει περηφάνεια. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέρα από αυτά που πρότειναν οι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές που δρούν στους φορείς του κινήματος, υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Άλλοι, για παράδειγμα, πρότειναν να σβήσουμε τα φώτα αντί να κινητοποιηθούμε. Άλλοι πρότειναν να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Όλοι, μα όλοι όμως, συνιστούσαν να προσέχουμε με τις κινητοποίησεις, μην τυχόν και οδηγηθούμε σε αστάθεια. Για παράδειγμα, μέσα στη φάση που οι κινητοποίησεις δυνάμωναν, ο κύριος Βαρουφάκης από το Βήμα της Βουλής σκέφτηκε να προτρέψει ιδιαίτερα την νεολαία στο εξής. Ούτε διαμαρτυρία λοιπόν, ούτε οργή. Καταδίκη που καταγράφεται στις κάλπες. Πάλι καλά που δεν έκανε σαρδάμ με τις κάλτσες. Πάντως, όπως φαίνεται και από διάφορες έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η προσπάθεια της κυβέρνησης και των παπαγάλων της και η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και των παπαγάλων του δεν πιάνουν τόπο. Το 64% απαντά πως υπεύθυνοι είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Το 58% απαντά πως η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ ευθύνεται για το έγκλημα στα Τέμπη. Είναι χαρακτηριστικό πως στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτό το ποσοστό είναι στο 31%, ενώ στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που ως κυβέρνηση ολοκλήρωσε την πόλη της Τρένοσε, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 74%. Το τι είπε ο Σταθμάρχης, το πώς μπήκε ο Σταθμάρχης, το τι έκανε πριν τη σύγκρουση ο Σταθμάρχης, φαίνεται να μην μπορεί να μετακινήσει τη συζήτηση από την πολιτική της εμπορευματοποίησης που καταδικάζεται ακόμα και από τους ψηφοφόρους των κομμάτων που υπηρέτησαν αυτή την πολιτική. Και επειδή μάλλον δεν πιάνει ότι έχει δοκιμαστεί, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν την εξής λαθροχειρία, που θα ήταν αστεία βέβαια, αν δεν ήταν επικίνδυνη. Λένε ότι με τις κινητοποίησεις στις οποίες κολλάνε τη ρετσινιά της τυφλής οργής, θα ανέβει η αντισυστημική ψήφος. Και για να μην μείνει κανένας με την απορία, λένε, θα ενισχυθεί η αντισυστημική ακροδεξιά ψήφος. Έτσι λοιπόν, δημοσκόποι και δημοσιολόγοι λειτουργούν ξανά ως χορηγοί επικοινωνίας της ακροδεξιάς, ακόμα και του ναζί κατάδικου Κασιδιάρη. Λες και δεν ξέρουμε ότι αυτές οι δυνάμεις είναι συστημικές μέχρι το μεδούλι. Λες και δεν ξέρουμε ότι αυτές οι δυνάμεις, όπως έχει αποδειχθεί, έχουν σχέσεις με το αστικό πολιτικό σύστημα, τους επιχειρηματικούς ομίλους και εγχώριους και ξένους παράγοντες του κατεστημένου. Και για να τελειώνει αυτή η κουβέντα. Πρώτον, η ψήφος της δυνάμεις που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα είναι συστημική. Και αυτό το αναγνωρίζει πλέον για την αφεντιά του και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, η ψήφος στην ακροδεξιά και στους ναζί είναι ψήφος συστημική, συντηρητική και επικίνδυνη.
είναι ψήφος στα πιο πιστά μαντρόσκυλα του συστήματος των κερδών, της φτώχειας και των πολέμων. Και επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, όσοι επιχειρούν με τέτοιες ακροβασίες να φουσκώσουν ακροδεξιούς και φασίστες, ας το ξανασκεφτούν. Τρίτον, αντισυστημική ψήφος είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, γιατί είναι ψήφος απόρριψης των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα. Γιατί είναι ψήφος απόρριψης του συστήματος του κέρδους. Του συστήματος που φυτρώνει παντού τέμπη και ανασφάλεια για το λαό μας. Γιατί είναι ψήφος απόρριψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εχθρικής για τους λαούς πολιτικής της. Είναι ψήφος ενίσχυσης της μοναδικής φωνής που λέει και παλεύει για να μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς, με σύγχρονα δικαιώματα στη ζωή, στη δουλειά, στη μόρφωση και τον πολιτισμό. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει μαζί με το λαό για να γίνει παρελθόν το σύστημα, η εξουσία και η οικονομία που προετοιμάζει ήδη τα επόμενα τέμπη. Και αυτό είναι το πραγματικό ποτέ ξανά. Σήμερα θα τελειώσουμε με κάτι διαφορετικό. Πολλοί μπορεί να το έχετε ακούσει, ωστόσο εμείς θέλουμε να καταγραφεί και από το podcast. Από τους δρόμους του Παρισιού. Είναι η Διεθνής. Ο ύμνος της παγκόσμιας εργατικής τάξης, τραγουδισμένος από χιλιάδες απεργούς της 13 Μαρτίου, ημέρα γενικής απεργίας, που παλεύουν για να μην περάσει η αλλαγή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 χρόνια στα 64. Αυτό που εδώ στην Ελλάδα το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν μερικά χρόνια και μάλιστα το πήγε στα 67. Τι καλύτερο από αυτό λοιπόν, για να εκφράσουμε και από εδώ την αλληλεγγύη μας στην εργατική τάξη της Γαλλίας. Οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία λέξη. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε Spotify, Google Podcast και Apple Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο, ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, στο 902.gr και το ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.